Στη σημερινή συνέντευξη τύπου, ο Δήμαρχος, απαντώντας σε αυστηρό τόνο μάλιστα στις καταγγελίες του οράματος σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης του Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, έδωσε 10 μέρες διορία ώστε να κατετεθεί από αυτούς που καταγγέλουν για έρευνα η σύμβαση που υπογράφηκε. Και βέβαια, αν αυτό δεν γίνει όπως είπε, ο ίδιος θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Στο επίκαιρο, δηλαδή το τελευταίο το οποίο σας καταγγέλθηκε, μια και θέτεται ζητήματα διαφάνειας για αυτά, είναι για το Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, την ανάθεση σε μεζεδοπολείο και τη σχέση που υπάρχει με τον Γενικό του Δήμου. Δεν ξέρω, μια απάντηση πρέπει να δοθεί και γι' αυτό. Την προηγούμενη φορά, αν μου πείτε ότι είναι εκτός θέμα, θα σας πω. Όχι. Θα απαντήσω πολύ σύντομα για να είναι και ξεκάθαρο. Για να είναι και ξεκάθαρο. Επειδή όλοι σας δημοσιεύσατε το καταστατικό ή το, αυτό που κατέθεσε η συγκεκριμένη επιχείρηση στο επιμελητήριο, θα είδατε ότι δεν είναι μόνο μεζεδοπολείο. Έχει μια σειρά πράγματα που μπορεί να κάνει. Μια σειρά πράγματα και καλύπτονται και από το καταστατικό και από το διαγωνισμό και όλα. Ο διαγωνισμός είναι εδώ, η διαδικασία είναι εδώ, το κόστος είναι δεδομένο και γνωστό και μπορείτε να το δείτε. Εάν θέλετε, θα σας το δώσω φεύγοντας ή να ανατρέξετε στη διάρκεια και σε όλα να τα βρείτε. Το τι κόστησε αυτό και τι κοστίζει. Και αν, το λέω τελεία εδώ, κάποιος προσπαθεί ή κάποιοι προσπαθούν να αμαυρώσουν αυτό το οποίο ζει ο κόσμος στη ΣΚΟ από προχθές, χθες και τις επόμενες μέρες και το είδατε το πώς υποδέχεται ο κόσμος στο φεστιβάλ, γούστο τους καπέλο τους. Εάν όμως αυτά τα οποία καταγγέλνουν κάποιοι δεν τα πάνε στον εισαγγελέα, δηλώνω σήμερα εδώ ότι θα τα πάω εγώ. Το φάκελο της διαδικασίας και της μελέτης και όλη τη διαδικασία θα την καταθέσω εγώ στον εισαγγελέα, ζητώντας να διερευνήσει την υπόθεση εάν έχει οποιαδήποτε παράνομη κίνηση καταστρατήγηση της νομοθεσίας. Εάν από τον έρευνα του εισαγγελέα δεν αποδειχθεί ότι υπάρχει, που δεν θα αποδειχθεί ότι υπάρχει, γιατί είναι δεδομένο ότι οι διαδικασίες είναι ξεκάθαρες, διαφανείς και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία, τότε εγώ θα πάω στον εισαγγελέα μηνύοντας αυτούς οι οποίοι δημιούργησαν όλο αυτό το θέμα με ψευδείς ανακοινώσεις και το σκηνικό που έγινε δύο μέρες με την ανάγκη του φεστιβάλου. Ήμουν ξεκάθαρος. Όποιος έχει κάτι, αγαπητέ Γιάννη, το παίρνει, όπως είχα εγώ και το πήγα και τρέχουν υποθέσεις τους. Όποιος λοιπόν λέει κάτι, οφείλει αντί να ρίχνει λάσπη και να αιωρείται, να το πάρει όπως είναι το φάκελο και να τον πάει στην εισαγγελία και να τον καταθέσει και να πει ερευνήστε αυτό. Εάν δεν το κάνουν αυτοί που το έκαναν, θα το πάω εγώ. Και η προθεσμία τους είναι, να πω όσο είναι η προθεσμία για να υπογράψει ο κύριος του 10 μέρες. Εάν σε 10 μέρες δεν το πάνε, οι ίδιοι στον εισαγγελέα και το ανακοινώσω που το κατέθεσα, θα το πάω εγώ και θα ζητώ από τον εισαγγελέα να το ερευνήσει. Και όταν αποδειχθεί, που θα αποδειχθεί ότι είναι πεντακάθαρη διαδικασία, τότε εγώ προσωπικά και η Δημοτική Αρχή θα καταθέσει απογείωση κατά αυτόν τον όρο του κομματών. Το αν θα μπορούσε κάποια τοπική επιχείρηση να πάρει αυτό το διαγωνισμό, ή αν γιατί δεν έγινε η προκήρυξη τοπικά, γιατί υπάρχουν αναφάντες. Και η προκήρυξη και όλα είναι νόημα. Λοιπόν, όλα τα άλλα που ακούγονται είναι με δουλειά γραμμάτου. Οι επιχειρήσεις, το είπα και στο Δημοτικό Συμβούλιο για άλλα θέματα της ΣΚΟ, ενημερώθηκαν, αλλά για δικούς τους λόγους δεν συμμετείχαν. Βρέθηκε μια επιχείρηση η οποία συμμετείχε. Και την ανακαίνιση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν την κάναμε, δεν ήρθε καμιά κώδικη επιχείρηση. Τι θα έπρεπε να κάνουμε, να πιάσουμε τον πρεπτικό που πήρε την έργο, να τον το βάλουμε στα μανταλάκια, γιατί τον πήρε. Και τότε το κάνανε, και τώρα το χτυπάνε μέχρι τώρα. Όμως, επειδή έχουμε το προηγούμενο παράδειγμα, ξαναλέω. Και κλείνω εδώ το θέμα. Ενημερώνω από όλους. Και αυτούς που τα γράφουν και όλους αυτούς που τρολάρουν διάφορα τελευταία, ότι εάν στο επόμενο δεκαήμερο οι επέσχυντες οικοφάντες δεν πάνε αυτά που θεωρούν ότι είναι μεπτά και παράνομα στον εισαγγελέα, θα τα πάω εγώ. Και όταν θα αποδειχτεί, που θα αποδειχτεί ότι τίποτα δεν έγινε μεπτό, τίποτα δεν είναι με αυτό, τότε να είναι σίγουροι ότι θα ξαναπάω στον εισαγγελέα και θα τους καταθέσω αυτά τα οποία πρέπει να καταθέσω, γιατί προσβάλλουν όχι μόνο πρόσωπα, αλλά και τους υπαλλήλους του Δήμου και κυρίως τους υπαλλήλους του Δήμου που συνέδρασαν την μελέτη,
που έκαναν τον διαγωνισμό, την επιτροπή κατακύρωσης και όλα αυτά προβλέπει η νομοθεσία. Διότι εάν σκεφτεί κανείς ότι κάποιος μπορεί να το έκανε, θα ήταν η επιτροπή ή πάλι. Διότι στην επιτροπή δεν συμμετέχουν πολιτικά πρόσωπα, συμμετέχουν. Ήμουν σε κάθε φαντάζομαι.